Τα ίχνη της γεωργίας χάθηκαν την πρωτοχρονιά. Επτά ημέρες αργότερα εντοπίζεται το άψυχο σώμα της σε δασόδη περιοχή της Χαλκιδικής. Έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό τη. Για τη δολοφονία της κατηγορούνται ο σύντροφός της και ένας φίλος του. Πόσο λυπήθηκαν δηλαδή που μέσα σε, αυτή και τη... σε αυτό και το... Διαμέρισμα έγινε τέτοιο φρικτό έγκλημα. Σύμφωνα με τι μέχρι τώρα πληροφορίε, οι δύο άνδρε το βράδυ τη πρωτοχρονιά φέρεται να την ακινητοποιήσαν στο κρεβάτι του διαμερίσματο που έμενε του τελευταίου μήνε στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τη επιτέθηκαν με μαχαίρι στο λαιμό, τραυματίζοντα την θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια τη πήραν 80 ευρώ που είχε στην κατοχή τη. Έβαλαν το άψυχο κορμί τη μέσα σε ένα μπαούλο και το μετέφεραν σε ερημικό σημείο στη Χαλκιδική. Όπω και η κόρη τη, έχει ανάγκη τη μάνα τη. Το, 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 να το συλληπιθώ. Φυσικά και το ξέρω το παιδί. Στο βίντεο του κουμέντο, η Γεωργία περπατά κεντρικό δρόμο τη Θεσσαλονίκη, πιασμένη χέρι-χέρι με τον σύντροφό τη, λίγα λεπτά πριν τη δολοφονήσει με μαχαίρι μέσα στο διαμέρισμά του. Τον είχα καταγγείλει για ξυλοδαρμό. Όλε οι συντρόφου του Τη χτυπούσε. ξέρω τι θα κάνει κακό. Είναι πάρα πολύ δύσκολε οι στιγμέ που περνάει η οικογένεια. Ο σύντροφο τη Γεωργία αρνείται κάθε ανάμιξη στο έγκλημα. Ο δικό μου εντολέα εμπλέκεται από την κατάθεση του συγκατηγορουμένου του, ο οποίο δίνει μία ε, αναφορά, μία περιγραφή, ένα ιστορικό, το οποίο η αξιοπιστία ελέγχεται ε, και ο δικό μου δουλέας, δεν το αποδέχεται. Σε βάρο των δύο ανδρών ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και πέντε πλημελήματα. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακοπή κοίηση και ληστεία, καθώ και για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή.